Μαζί μας λοιπόν ο κύριος Ηρακλής Δρούλιας, υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στον δυτικό τομέα. Κύριε Δρούλια, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Κολοκυθά, καλημέρα και στους ακροατές σας. Λοιπόν, ανήκετε στο ΠΑΣΟΚ, το κακό συνδικαλιστικό ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 80, λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Είστε αυτό το ΠΑΣΟΚ τελικά? Νομίζω πως το ΠΑΣΟΚ έχει πλέον στην ηγεσία του νέα πρόσωπα, νέο ήθος, νέο ύφος. Προσπαθεί να φέρει ξανά την αξιοπιστία στην πολιτική, να φέρει την πολιτική στο επίκεντρο της κοινωνίας και τον πολίτη, τον άνθρωπο στο επίκεντρο της πολιτικής. Επίσης, σε πολλά από αυτά τα οποία λέει ο κ. Μητσοτάκης, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει εκφραστεί και ο πρόεδρος το έχει εκφραστεί. Έχουμε μιλήσει για αξιολόγηση στο δημόσιο, αλλά αξιολόγηση αντικειμενική, όχι με αποκομματικά στελέχη. Η αξιολόγηση θα πρέπει να ξεκινάει από τις διοικήσεις των οργανισμών, από τους διοικητές των νοσοκομείων, δηλαδή από την κορυφή έως και τον απλό υπάλληλο. Το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι είναι το πιο σύγχρονο από τα τρία κόμματα και δεν αποπνέει σε καμία περίπτωση αυτό το οποίο είπε ο κ. Μητσοτάκης. Επίσης θα έλεγα ότι περισσότερα κοινά εγώ βρίσκω στο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία παρά στο ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία ή με το ΣΥΡΙΖΑ. Και οι δύο υπηρέτησαν ένα συγκεκριμένο μοντέλο διακυβέρνησης, το οποίο έχει χρεοκοπήσει. Ένα μοντέλο που θέλει το κράτος λάφυρο του εκάστοτε πρωθυπουργού, της εκάστοτε κομματικής ηγεσίας. Το ΠΑΣΟΚ αυτό το οποίο πιστεύει είναι ότι θα πρέπει επιτέλους, μετά από τόσες δεκαετίες, μετά από τόσες προσπάθειες, να αποκτήσουμε ένα κράτος αξιόπιστο, με αξιοκρατία και διαφάνεια. Ένα κράτος το οποίο θα μπορεί να προστατεύει τους πολίτες του. Ένα κράτος το οποίο θα μπορεί να εγγυηθεί την κοινωνική δικαιοσύνη. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα. Αυτή είναι μια πλευρά και μια κριτική που δέχεστε. Καταλαβαίνουμε ότι με τη Νέα Δημοκρατία και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από τη δική σας εδώ και καιρό, δεν μπορεί να κάνετε χωριό που λέμε. Με το ΣΥΡΙΖΑ όμως, από την άλλη, ακούμε τα καλέσματα του κυρίου Τσίπρα, όπως και αυτό που ακούσαμε πριν από λίγη ώρα, όπου λέει: Ελάτε να τα βρούμε. Έχουμε τα 11 σημεία εμείς τα δικά μας. Πού διαφωνείτε δηλαδή στα σημεία μας? Δηλαδή, πάνω κάτω από ό,τι βλέπουμε και τα προγράμματα, λέει ο κύριος Τσίπρας, συμφωνούμε? Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν συμφωνούμε. Έχουμε πάρα πολλές διαφορές. Και με το ΣΥΡΙΖΑ, άλλωστε, σας είπα, ο κύριος Τσίπρας προτίμησε το 2015 να συγκυβερνήσει με υπουργούς της κυβέρνησης του Καραμαλή, τον κύριο Καμένο, τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Έκανε πρόεδρο τον κύριο Παυλόπουλο. Τώρα στις μεταγραφές του βλέπουμε τον κύριο Αντόναρο. Έχουμε πάρα πολλές διαφορές. Να μην θυμηθούμε τον νόμο Κατρούγκαλου, τις πρέσπες του Αιγαίου, στα εθνικά θέματα, στο μεταναστευτικό. Οι διαφορές μας νομίζω είναι τεράστιες με τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να μιμηθεί τον Αντρέα Παπανδρέου, να αντιγράψει και τα συνθήματα του ΠΑΣΟΚ. Στην ουσία όμως δεν θέλει την πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Θέλει μόνο τις ψήφους του ΠΑΣΟΚ για να γίνει πρωθυπουργός. Και αυτή νομίζω είναι η διαφορά μας. Ότι οι άλλοι δύο επικεντρώνονται στην εξουσία ως αυτοσκοπό. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το ποιος θα γίνει πρωθυπουργός. Και συμφωνούν άλλωστε ότι το πρώτο κόμμα θα πρέπει να έχει ο αρχηγός του πρώτου κόμματος να είναι πρωθυπουργός. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ουσιαστικά δεν έχει κανένα νόημα η τρίτη εντολή. Ξέρετε, ο νομοθέτης στο Σύνταγμα δίνει τρεις εντολές ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί πολλές φορές στην αδιέξοδη σύγκρουση των δύο πρώτων μπορεί να υπάρξει μια τρίτη ουσιαστική ρεαλιστική πρόταση. Και νομίζω το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει τη μόνη ρεαλιστική πρόταση για το μέλλον της χώρας. Ναι, αλλά δεν έχετε ισχυρό διψήφιο ποσοστό στις δημοσκοπήσεις πάντως. Αυτό που κυνηγάτε δηλαδή στην ουσία, αυτό το στόχο. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πάντα την τάση. Ναι. Η τάση λοιπόν, αν δείτε και με τις αναλογές, δίνει ένα διψήφιο ποσοστό στο ΠΑΣΟΚ και δίνει το ΠΑΣΟΚ ως το μόνο κόμμα το οποίο έχει αυξήσει την δύναμή του από τις προηγούμενες εκλογές σχεδόν στο 50%. Και εγώ θα έλεγα και το εξής. Και ο Αντρέας Παπανδρέου, όταν ξεκίνησε το 1974, πήρε ένα αντίστοιχο διψήφιο ποσοστό. Εμείς φιλοδοξούμε λοιπόν να κάνουμε μια καινούρια αρχή και μέσα από αυτές τις εκλογές να είμαστε ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων mm-hmm. και την επόμενη μέρα να ξεκινήσουμε πραγματικά αυτή τη νέα πορεία για τη νέα μεγάλη αλλαγή, για τη νέα μεγάλη πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Το ΠΑΣΟΚ έχει και πρόγραμμα. Πρόσφατα ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 12 προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ, για ένα σύγχρονο κράτος με κοινωνική δικαιοσύνη, με τις μεγάλες αλλαγές στο κράτος που απαιτούνται, τις αλλαγές στην εργασία, στο εθνικό σύστημα υγείας, την παιδεία, το εκπαιδευτικό μας σύστημα, το οποίο και αυτό. Μια ερώτηση και Δρούλια. Η σχέση σας τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω και από μας λέτε εσείς, με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κάποιος, εισαγωγικά πάντα προφανώς, γιατί οι εκλογές μιλάμε, πολεμικές. Πώς θα κάτσεις? Όχι πολεμικές. Εμείς λέμε ότι. Πώς θα κάτσεις στο τραπέζι μετά, ας πούμε. Ναι, πώς θα κάτσεις στο τραπέζι. Θα χρειαστεί δηλαδή να ακολουθήσουν το δικό σας πρόγραμμα για να πιστείτε κι εσείς να κάτσεις στο τραπέζι? Όχι. Mm. Η απλή αναλογική απαιτεί συνενέσεις, απαιτεί συγκλήσεις. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι στο πλαίσιο αυτό που σας είπα πριν. Όπως ακριβώς λειτουργούν τα περισσότερα κράτη της Ευρώπης. Mm-hmm. Τα περισσότερα κράτη της Ευρώπης υπάρχουν
κυβερνήσεις συνεργασίας, να γίνει όμως στη βάση μιας προγραμματικής συμφωνίας, η όποια συμφωνία. Δεν είναι μόνο το θέμα του Πρωθυπουργού, προφανώς όμως θα πρέπει να είναι και κάποιος που να μπορεί να εγγυηθεί ότι θα υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα. Ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης δοκιμάστηκαν και απέτυχαν. Δεν είναι δύο υποψήφοι πρωθυπουργοί που διεκδικούν για πρώτη φορά την Πρωθυπουργία. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα, για να μπορέσουμε να γίνει αυτή η αλλαγή κατεύθυνσης που θέλουμε στο κράτος, ξέρετε, είναι επιταστική ανάγκη για το μέλλον της χώρας να υπάρξει ένα ισχυρό ανάχωμα ανάμεσα στην αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας αλλά και στο λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα πραγματικά χρειάζεται ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ που να ανταποκριθεί σε αυτό το ρόλο. Αν λοιπόν υπάρχει ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ, εμείς θα καταθέσουμε μια προγραμματική συμφωνία βάσει της οποίας θέλουμε να προκύψει μια κυβέρνηση την επόμενη μέρα που θα αλλάξει την κατεύθυνση της χώρας, θα αλλάξει αυτή τη φθήνουσα πορεία που έχει πάρει τα τελευταία 8 χρόνια. Μάλιστα. Κύριε Ρούλια, να είστε καλά. Καλή προσωπική επιτυχία. Ο κύριος Ηρακλής Ρούλιας, υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο δυτικό τομέα.